Καλή σας μέρα, κυρία Καϊλή. Να είστε καλά, καλημέρα. Και ευχαριστώ θα... για την πρόσκληση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα. Και θα θέλαμε αρχικά να ζητήσουμε, ξέρουμε ότι είστε πιεσμένοι χρονικά, οπότε θα το τρέξουμε λίγο. Θα θέλαμε να ζητήσουμε το σχόλιο σας για τα αποτελέσματα του χθεσινού Eurogroup και την τοποθέτησή σας, αν είστε ικανοποιημένοι από αυτό που πήραμε στο θέμα του χρέους. Κοιτάξτε, αυτό που πανηγυρίζουμε τελευταία, τα πιο σκληρά μέτρα που έχουμε πάρει ποτέ, για μένα είναι εκτός πραγματικότητας. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα και πολύ μέλλον μπροστά μας για να σηκώσουμε κεφάλι και να πάρουμε ανάσα. Οποιαδήποτε συζήτηση θα γίνει μετά το 2018, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε δύο πολύ σκληρά και δύσκολα χρόνια, μετά από ήδη μια εξαιτία πολλών δυσκολιών. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να πανηγυρίσουμε. Επίσης όλα αυτά έχουν άμεση συνάρτηση με τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα οποία είναι αρνητικά θα τα πληρώσουν οι συνταξιούς οι μισθωτοί, κανένας άλλος, και η υπερφορολόγηση σε ένα σημείο που δεν επιτρέπει καμία αισιοδοξία, γιατί καμία επένδυση δεν μπορεί να έρθει σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον και δύσκολο επενδυτικά. Το θέμα του χρέους... Δυστυχώς εγώ αισιόδοξη δεν είμαι. Δεν είστε. Το θέμα του χρέους δεν υπάρχει. Να ρωτήσω το εξής. Επειδή είστε στις Βρυξέλλες, παρακολουθείτε τα της Ευρώπης, ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια πολιτική συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους, δηλαδή δεν πήραμε κάτι συγκεκριμένο και ίσχυσε τελικά αυτό που έλεγε εξ αρχής ο κύριος Σόιμπλε, ότι μετά τις γερμανικές εκλογές, μετά το 18 δηλαδή, θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Βεβαίως θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές στην Ισπανία, τον Απρίλιο του 17 στη Γαλλία, το 17 επίσης στις ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία. Θέλω να πω ότι είναι μια ρευστή πολιτική κατάσταση. Το δημοψήφισμα στη Βρετανία. Το δημοψήφισμα φυσικά στη Βρετανία. Οπότε προφανώς και δεν μπορούσε να γίνει μέσα σε αυτό το ρευστό κλίμα κάτι διαφορετικό, ε. Κοιτάξτε, η συζήτηση και η συμφωνία για το χρέος υπάρχει από το 2012, να θυμίσω. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει λοιπόν κάτι. Το μόνο που έχουμε καταφέρει είναι να το αναβάλουμε συνεχώς, διαρκώς, με σκληρότερα μέτρα και όρους. Αυτό που πολύ σωστά σημειώσατε είναι ότι οι εξελίξεις στην Ευρώπη είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν η Ελλάδα να είναι συνεχώς στο προσκήνιο και να δημιουργεί προβλήματα και τριβές, γιατί θα σας πω ότι ακόμα και το δημοψήφισμα στη Βρετανία έχει επηρεαστεί από τόσα συνέβησαν στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή ένα επιχείρημα η κατάσταση στη χώρα μας για πάρα πολλούς ώστε να ζητάνε έξοδο από την Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που γίνεται είναι μια αναβολή της συζήτησης με πολύ πολύ ξαναλέω σκληρά μέτρα. Μετά τις γερμανικές εκλογές, και οι γερμανικές εκλογές είναι ένα χρόνο περίπου, και ακόμα πιο αργά, γιατί κανείς δεν θέλει αυτή την απόφαση να την πάρει στο κοινοβούλιο του, αυτή τη συζήτηση. Οποιαδήποτε λοιπόν συζήτηση για ελάφρυνση χρέους, με οποιονδήποτε τρόπο, με επέκταση, με χαλάρωση των όρων κτλ. Όλα αυτά, για να υλοποιηθούν, πρέπει να περάσουν από εθνικά κοινοβούλια της Ευρώπης. Αυτό και μόνο αρκεί για να σταματήσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Εγώ απορώ με τις προσδοκίες που δημιούργησε η κυβέρνηση, καθώς γνώριζαν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Γιατί σωστά λέτε, η Ισπανία, η Βρετανία, η Γερμανία, ποιος θέλει να φέρει θέμα ξανά για την Ελλάδα στο κοινοβούλιο του όταν οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν υλοποιηθεί και πώς θα το υποστηρίξουν. Άρα για μένα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Επιμένω να λέω ότι υπερβαίνει κάθε παράταξη, όπως είχε υπερβεί και τις δυνατότητες των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οφείλαμε να δράσουμε εθνικά, να βάλουμε πίσω προσωπικές στρατηγικές και να έχουμε μια εθνική κυβέρνηση. Είναι ο μόνος τρόπος για να δούμε φως στο τούνελ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μαύρο σκοτάδι. Ένα τελευταίο, κυρία Καϊλή, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε μαζί σας, που όπως είπαμε είστε και επικεφαλής της ελληνικής ομάδας των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Είχαμε ένα άρθρο στη Γαλλική Λιμπερασιόν που υπογράφουν 5 Γάλλοι σοσιαλιστές και ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν όλα αυτά που το τελευταίο διάστημα συμβαίνουν και βλέπουμε μια μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ προς την Ευρωπαϊκή, προς τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, αν σας προβληματίζει, αν το σκέφτεστε, αν θα είστε κάτω από την ίδια στέγη ενδεχομένως σε λίγο καιρό. Κοιτάξτε, για να είναι κανείς προοδευτικός, δεν αρκεί να παίρνει τα πιο δεξιά μέτρα και σκληρά μέτρα λιτότητας που έχουν περάσει ποτέ για να βολέψει κάποιους
τους οποίους μπορεί να νομίζει ότι έχει φίλους αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λέμε ναι σε όλα. Έχουμε υποτάξει την Ελλάδα σε ανεφόρον, την έχουμε παραδώσει ανεφόρον. Και αυτό φυσικά μπορεί να κάνει κάποιους πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί βρήκαν την πιο βολική ελληνική κυβέρνηση που υπάρχει. Αυτό δεν έχει να κάνει με προοδευτικές αρχές, ούτε έχει να κάνει με σοσιαλδημοκρατία. Και ο Παδημούλης ανήκει στην αριστερά. Mm-hmm. Αν έχει αλλάξει, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξει πολύ περισσότερο, πολύ πιο δεξιά από το κέντρο, από το μεσαίο χώρο. Τέτοιες πολιτικές και τέτοια δείγματα γραφής δεν μπορεί να ανήκουν στη δική μας ιδεολογία. Άρα αυτή η συζήτηση έχει αποκλειστεί με χίλιους τρόπους από τους σοσιαλδημοκράτες, ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά η κυβέρνηση τη βοήθεια προς τους Έλληνες, προς την Ελλάδα, προς τη χώρα της δικής μας ομάδας, mm-hmm. το κάνει εσκεμμένο γιατί θέλει να δείξει ένα διαφορετικό προφίλ της και να σπάσει, αν θέλετε, ή να απαντάει στο μόρφωμα αυτό που δημιούργησε με την ακροδεξιά των Ανέλ. Άρα για μένα οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση είναι εκτός τόπου και χρόνου. Κυρία Καϊλή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια σας.